Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Ανεβαίνουμε, κάνουμε την πρώτη βόλτα στην Θεσσαλονίκη. Στάση Χαριλάου, Αλέξης Αβόπουλος και από ό,τι κατάλαβα, είδα φευγαλέα πριν μπω στο στούντιο, μάλλον πιάνει δουλειά το νομικό τμήμα. Καλησπέρα. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Τι κάνεις? Υπερορίες δουλεύει το νομικό τμήμα. Ναι, εντάξει. Έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα ο Αχιλλέας Θεός. Είχε ζητήσει ήδη το ηχητικό. Το μελετάει το νομικό τμήμα, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μάλλον θα κατατεθεί αγωγή, γιατί λέει πολλά και διάφορα πάλι. Ναι. Αυτά είναι υπονοούμενα κτλ. Και μάλιστα με δεικτική διάθεση απαντάει μέσω διαρροής και παέρες ότι αυτά που υπονοεί ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ότι αυτοί οι δύο μήνες που υποτίθεται ότι δεν πληρώνει και την χρωστάει άρεση είναι ουσιαστικά όλο τον πάτη του Βόλου. Ναι, okay. στη σεζόν. Και εδώ πέρα δεν παίρνει και άδικο. Όταν ο Μανου Γκαρσία για παράδειγμα αμείβεται με 600 χιλιάρικα, καταλαβαίνεις ότι και δεν είναι ο μόνος. Καταλαβαίνεις γιατί νούμερα και γιατί ποσά μιλάμε. Πάσε τόσο επειδή πλησιάζεις και ο τελικός δεν θέλω να μπαίνω σε αυτήν την όχι, 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 ναι. Όχι, είμαι... Ο Άρης μπαίνει στην τελική του ευθεία και μπαίνει καλά, μπαίνει χωρίς προβλήματα, με όλους τους παίκτες στη διάθεση του προπονητή, με τον Βέλεφ σήμερα και χθες στις δύο πρώτες προπονήσεις αυτής της εβδομάδας να ανεβάζει και ρυθμούς, πράγμα που σημαίνει ότι πια παίρνουμε το θεωρούμε δεδομένο ότι θα είναι στην 20 του τελικό. Και θεωρώ απίθανο να είναι στο βασικό σχήμα, αλλά πλέον αυξάνονται οι πιθανότητες του αν το χρειαστεί ο προπονητής να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ναι, ένα 20 λεπτό, ένα ημίωρο. Ναι, και φυσικά είναι και η παρουσία του εκεί απαραίτητη πέρα από όλα τα άλλα, γιατί είναι ένα παιδί με πολύ έντονη προσωπικότητα, με λόγο μέσα στα αποδυτήρια. Ναι. Ούτως ή άλλως, και στον άτομο το κομμάτι της ψυχολογικής προετοιμασίας είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γενικά από αυτούς που βοηθούν. Που ξέρεις και τους παίκτες που είναι φέτος πρώτη χρονιά στην ομάδα, να πει και μια κουβέντα παραπάνω, είναι χρήσιμος δηλαδή, και γι' αυτό ήταν και στην αποστολή, ενώ δεν μπορούσε να παίξει στην ουσία στο μάτι με τον ΠΑΟΚ, αυτό τον λόγο εκεί παρουσία του εκεί. Ο Μάτζιος εκτιμάς ότι έχει καταλήξει στα πρόσωπα της εντεκάδας ή έχει διλήμματα για το μάτς του Σαββάτου? Κοίτα, καταρχάς άλλο μάτς Τάσο είναι αυτό που είδαμε προχθές και άλλο μάτς είναι ο τελικός. Οι τελικοί παίζονται για να κερδίζονται. Ναι, καλά, προφανώς. Εντάξει, άρα ο τελικός το πώς θα ετοιμάσει την ομάδα και το πώς θα την παρατάξει τον τελικό έχει να κάνει με το πώς θεωρεί ο ίδιος ότι θα αυξήσει τις πιθανότητες του για να κερδίσει και να πάρει το τρόπαιο. Από αυτή την άποψη δεν είναι βέβαιο ότι θα δούμε για παράδειγμα αυτό το σχήμα με τα τρία χαφ που είδαμε κοντά στον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι πιθανό να πάμε με δύο χαφ και Μάνου Γκαρσία. Μάνου Γκαρσία για παράδειγμα. Δεν θα το απέκλεια, χωρίς να βάζω και το χέρι μου στη φωτιά όμως, εντάξει. Ναι. Ο προπονητής ξέρει. Για μένα το έχω πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, είναι γραφικός να το λέω. Ο μεγάλος του πονοκέφαλος είναι ποιον θα βάλει στα αριστερά της επίδεσης για μένα. Ναι. Εκεί είναι το μεγάλο το δίλημα. Εκεί νομίζω δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θέλει στην προσωπική μου εκτίμηση. Θα το δουλέψει μέχρι τελευταία στιγμή. Τώρα τι μπορεί να σκαρφιστεί και ποιες μπορεί να είναι και οι εναλλακτικές σου, δεν είναι και πολλές εδώ που τα λέμε. Καλά, ναι. Αλλά εντάξει, Σαβέριο, Σαμόρα, Παναγίδης. Ναι. Δεν νομίζω μικρός. Όχι. Είναι λίγο ρίσκο. Κοίτα, από αυτούς τους δύο που είπες τους πρώτους, κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις. Καλά, ναι, σίγουρα. Ο Σαβέριο είναι λίγο πιο πειθαρχημένος τακτικά, αλλά δεν είναι καλά τελευταία. Ο Σαμόρα είναι καλύτερα τελευταία, είναι απίθαρχος τακτικά. Και δεν είναι, έχω πει πολλές φορές, ο Βίγκερ είναι περισσότερο παίκτης του άξονα. Δηλαδή, αυτά είναι για μένα τα ζητήματα. Κυρίως αυτό νομίζω στο μυαλό του προπονητή είναι που θα απαντηθεί. Ίσως θα το δουλέψει μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί κατά τα άλλα, τώρα, τι να σου πω για το Κουέστα στο τέρμα, ο Μοντόγια, ο Ντουμπάντζο στα δύο άκρα, ο Μπράμπετς, ο Φαμπιάνο, ο Ζούλ με τον Ταρίντα, ο Μωρόν, ο Σουλεϊμάνοφ, εδώ νομίζω ότι είμαστε σχεδόν ναι, με το χέρι όντως, και φωτιά, ότι θα είναι. Ναι, μπετό. Νομίζω ναι. Δεν μου λες, θα βλέπεις, επειδή άκουσα το πρωί που είπες για μία έκπληξη, θα μπορούσε να είναι ας πούμε αυτή η έκπληξη σε ό,τι έχει να κάνει με το σχηματισμό, δηλαδή από την αρχή λέω εγώ τώρα τη βλακεία μου, δύο φορ. Ναι, μπορεί να αφορά και το σχηματισμό, απλά είναι κάτι το οποίο γενικότερα το σκέφτεται και αυτό ο προπονητής του Άρη. Αλλά από την άλλη, ξέρεις, είναι και λίγο ρισκαδόρικο να ετοιμάσεις και να εμφανίσεις κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν το έχεις δουλέψει κιόλας σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι,
μετά θα πρέπει να, σε πρώτη αποτυχία, να είσαι έτοιμος να πάρεις και το κόστος, εντάξει. Ναι, μια σωστά. Μιας τέτοιας απόφασης. Αλλά γενικά το τελευταίο διάστημα, επειδή ο Άρης έχω πει πολλές φορές τάση, ότι γι' αυτό το παιχνίδι ετοιμάζεται, ναι, εδώ και πολύ καιρό. Ζει και αναπνέει, είναι όντως. Ναι, ότι και ο προπονητής αυτό κάνει το τελευταίο διάστημα. Στείλει το μυαλό του, γνωρίζει τον Παναθηναϊκό, ξέρει τι να περιμένει πάνω κάτω, τον έχει αντιμετωπίσει, δεν περιμένει ιδιαίτερες εκπλήξεις και γι' αυτό το δουλεύει πάρα πολύ και γι' αυτό λέω ότι ίσως να έχει το μυαλό του να ευνηδιάσει κιόλας εάν δεν πάει στην πεπατημένη του 4-2-3-1. Που εγώ αν θέλεις την προσωπική μου εκτίμηση, αν θες να κάνω την εκτίμηση, εγώ νομίζω ότι τελικά εκεί θα πάει στο 4-2-3-1. Ναι. Ναι, και πιο λογικό είναι νομίζω. Ναι, γιατί και τον Μάνο Γκαρσία δεν τον αφήνεις. Ένας παίκτης που σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται και παίκτες που έχουν ποιότητα. Ναι, βέβαια. Που μπορούν με μία φάση. Μπράβο, να τη μία ενέργεια. Ναι, δηλαδή, ακριβώς με μία ενέργεια. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να τον αφήσεις εκτός τον Μάνο Γκαρσία. Και από τη στιγμή που είναι καλά. Πολύ καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν καλά. Ήταν τρεις μέρες εκτός προπονήσεων με στομαϊκές διαταραχές. Mm. Ναι, εντάξει, ήταν, okay. Ήταν ο βασικός λόγος που δεν έπαιξε κοντά στον ΠΑΟΚ, πέρα από το ότι ήταν άλλο μάτς τακτικά. Mm-hmm. Αλλά τώρα νομίζω ότι ίσως είναι και αναγκαίο να παίξει. Ναι. Από το πρωί υπάρχει μια αφημολογία, τέλος πάντων, περί ενδιαφέροντος της ΑΚ για τον Οντουμπάτζο. Ναι. Βγαίνει κάτι από τον Άρη στην παρούσα φάση. Καλά, ο Άρης τώρα δεν θα μπει από την διαδικασία. Κάτι που έχει ένα τελικό μπροστά. Επειδή έχει συμβόλαιο, θα το συζητούσε. Ο Άρης συζητάει τα πάντα. Mm-hmm. Για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή του. Ο Ντουμπάτζο μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Ναι. Έχει κλείσει τα 30, πάει στα 31. Δεν έχει γίνει καμία απολύτως μίξη για ένα καινούριο συμβόλαιο. Και δεν θα ήταν αρνητικό στην περίπτωση που, από ό,τι ξέρω, είναι στη λίστα της ΑΕ και του Αλμέιδα. Ναι. Αυτό είναι... Ναι, βέβαια, και εγώ μέχρι εκεί. Έχει ενόχληση. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ήδη ενημερωθεί για ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και δεν θα ήταν αρνητικός να το συζητήσει, αλλά αυτό θα πρέπει να εκφραστεί επίσημα και να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό το ενδιαφέρον. Γιατί είναι ένας παίκτης πολύ κομβικός, είναι βασικός στο ναι, πλάνο του Άρη. Είναι ένας παίκτης εξαιρετικός, ταχυδυναμικός, γρήγορος, δυνατός. Έκανε καλή σεζόν, ναι. Ναι. Λίγο του λείπει ουσία στην τελική ενέργεια. Αν θα μου πεις αν είχε και αυτή την ουσία στην τελική ενέργεια, θα έπαιζε στην Premier League προφανώς και όχι εδώ. Αλλά οκ, okay, το καταθέτω γιατί εντάξει, από το προφίλ του δύο χρόνια τώρα έχουμε καταλάβει ότι πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και για τα επίπεδα της Super League είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης για οποιαδήποτε ομάδα, είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη επιλογή. Απλά του λείπει λίγο αυτή η ουσία στην τελική ενέργεια. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλιστικό παράγοντα για την ΑΕΚ. Αλλά ο Άρης, ναι, νομίζω ότι θα το συζητούσε μετά τον τελικό για τον Οντουμπάτζο και για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Ναι, και φαντάζομαι αυτό που είπες τώρα εξαρτάται από την πρόταση, δηλαδή είτε οικονομικά είτε με κάποιο αντάλλαγμα. Ναι, τώρα δεν μπορώ να ξέρω τι έχει κάνει η ΑΕΚ και αν θέλει, αλλά ο Άρης νομίζω ότι ναι, θα το συζητάει γιατί δεν βλέπω να υπάρχει πρόθεση να δει κουβέντα ή να συζητήσει μαζί του για ανανέωση του συμβολέου του. Δεν το έχει κάνει καθόλου. Δηλαδή συζητάει με τον Κουέστα, οι πληροφορίες μου αναφέρουν μάλιστα ότι πιθανότητα είμαστε πολύ κοντά στο να παραμείνει. Mm-hmm. Ο Κουέστα με τον Ντουμπάτζο έχει κάνει την παραμικρή νήξη. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο, ο οποίος μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη και τα της προετοιμασίας για τον τελικό του κυπέλου και όχι μόνο.